Η ανάγκη για διάσωση της άγριας ζωής. Σε οποιαδήποτε δεδομένη μέρα στη χώρα μας, μπορεί να εκτιμηθεί ότι δεκάδες άγρια πτηνά και θηλαστικά υφίστανται τραυματισμούς άμεσα από το τέλος των άνθρωπων. Αιτίες τέτοιων ανθρωπογενών τραυματισμών περιλαμβάνουν τα μηχανοκίνητα οχήματα, τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα κατοικίδια σκυλιά και τις γάτες, τη χρήση φυτοφαρμάκων, τη ρύπανση και τις πετρελοκυλίδες, τα παρατημένα αλληλευτικά εργαλεία και τις εσκεμμένες πράξεις κλειότητας από τον άνθρωπο. Κατά τους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν ο καθαρισμός των δέντρων και των κήπων, καθώς και οι καθαρισμοί με μηχανήματα είναι ανεξέλεγκτοι, ο αριθμός των άγριων ζώων που εκτοπίζονται ή τραυματίζονται μπορεί να τριπλασιαστεί. Ολόκληροι πληθυσμοί μπορούν να επηρεαστούν από την απώλεια οικοτόπων και από φυσικές καταστροφές, αυξάνοντας τον αριθμό των πιθανών θυμάτων άγριας πανίδας σε ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα. Ο εκτιμόμενος αριθμός θυμάτων άγριας ζωής βασίζεται σε αρχεία που άγρια ζώα έχουν αναφερθεί ή διασωθεί. Μια διαδρομή που αρχίζει όταν ένα ζώο παρατηρείται για πρώτη φορά από κάποιον που είναι πρόθυμος να παρέχει βοήθεια, με τύχη η αναζήτηση αυτού που το βρήκε μπορεί να τον οδηγήσει σε έναν ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη άγριας ζωής. Η διάσωση άγριων ζώων απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων, πολύ διαφορετικό από εκείνο που χρησιμοποιείται για τον χειρισμό των κατοικιδίων ζώων. Όχι μόνο τα άγρια ζώα συμπεριφέρονται διαφορετικά, αλλά η σύλληψη και ο χειρισμός τους μπορεί να είναι επικίνδυνα, ειδικά για το ζώο. Τα άγρια ζώα αντιλαμβάνονται την προσέγγιση και το χειρισμό από τον άνθρωπο ως απειλή. Τα περισσότερα θα προσπαθήσουν να φύγουν ή θα αγωνιστούν για τη ζωή τους, ακόμη και αν αυτό τα σκοτώσει. Ο τρόπος που χειριζόμαστε το ζώο και η ποιότητα της φροντίδας που προσφέρουμε μπορεί να σημαίνει ζωή ή θάνατο γι' αυτό. Ακόμη και αν το ζώο δεν είναι σοβαρά τραυματισμένο, η ανεπαρκής προφύλαξη, η άχαρη μεταχείριση και η ακατάλληλη τροφή που μπορεί να είναι θανατηφόρα γι' αυτό. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να παρέχεται σε αυτούς που σπέβουν πρώτοι για τη διάσωση, τους διασώστες, ειδική κατάρτιση σχετικά με τις σωστές μεθόδους διαχείρισης άγριων ζώων. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να έχουν αρκετές γνώσεις για το είδος που πρόκειται να συναντήσουν. Αυτό θα τους βοηθήσει να εντοπίσουν τα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο και θα τους βοηθήσει να καθορίσουν εάν το ζώο συμπεριφέρεται κανονικά ή χρειάζεται να διασωθεί. Η εξοικείωση με τα είδη θα βοηθήσει επίσης τους διασώστες να σχεδιάσουν ασφαλείς και επιτυχημένες στρατηγικές σύλληψης. Οι διασώστες πρέπει επίσης να είναι εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι και να χειρίζονται και να περιορίζουν τα άγρια ζώα χωρίς να προκαλούν πρόσθετες βλάβες σε αυτά. Αν ένα ζώο απαιτεί άμεση βοήθεια, οι διασώστες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν βασική φροντίδα έκτακτης ανάγκης και σωτηρία, παρόμοια με εκείνη του ανθρώπινου προσωπικού έρευνας και διάσωσης και των νοσηλευτών. Στη χώρα μας δεν υφίσταται, αλλά στο εξωτερικό συναντάμε εξειδικεύσεις όπως τεχνικός αναζήτησης και διάσωσης άγριων ζώων, νοσηλευτής άγριας ζωής, ειδικός τραυμάτων άγριας πανίδας και άλλα. Είναι σχετικά νέοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν ένα εξειδικευμένο τμήμα διάσωσης άγριων ζώων. Δυστυχώς όμως αυτές οι μοναδικές και πολύτιμες ειδικότητες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, πολύ λίγες οργανώσεις προστασίας αγρίων ζώων διαθέτουν και κέντρα περίθαλψης και αποκατάστασης. Ο Αρχέλων, η Άνιμα, ο Αρκτούρος. Οι περισσότεροι συνεργάζονται με οργανωμένα κέντρα περίθαλψης, όπως η Αλκιόνη και η Δράση για την Άγρια Ζωή, το ΚΕΠΑΖ στην Πελοπόννησο. Και ακόμη λιγότερες παρέχουν οργανωμένες ομάδες διάσωσης στο πεδίο, όπως ο Αρκτούρος και ο Αρχέλων. Συνήθως, αντί να στέλνουν μια ομάδα εκπαιδευμένων διασωστών στο πεδίο, βασίζονται σε ζώα που φτάνουν στις πόρτες τους από ευαισθητοποιημένους πολίτες. Αυτό συχνά αφήνει τη διάσωση ενός τραυματισμένου ασθενούς άγριου ζώου σε αυτούς που το εντόπισαν. Οι πολίτες που το βρήκαν, αλλά αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να εκτελέσουν οι ίδιοι τη διάσωση, θα αναζητήσουν βοήθεια, κάτι που μπορεί να είναι μια αποθαρρυντική εμπειρία, αν
δεν είναι καλά πληροφορημένοι για τις οργανωμένες δομές που υπάρχουν. Σε ορισμένες περιοχές, οι θυροφύλακες θα βοηθήσουν με κλήσεις σχετικά με τα άγρια ζώα που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Σε αστικά περιβάλλοντα, το καθήκον της ανταπόκρισης σε κλήσεις που άγρια ζώα κινδυνεύουν ή είναι ανήμπορα βεβαίως, συχνά αναλαμβάνουν οι δημοτικές υπηρεσίες, μπόγιας και άλλοι, ή οι πυροσβεστικοί. Και στις δύο περιπτώσεις, εκτός εάν οι εν λόγω υπάλληλοι είναι καλά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, ειδικά για ζώα της άγριας φύσης, μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό. Χωρίς να υπάρχει κάποιος με τις δεξιότητες να βρει, να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να παράσχει άμεση βοήθεια σε άγρια ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο, χάνονται πολλές ζωές. Το ότι δεν υπάρχει εκπαιδευμένος διασώστης είναι συχνά ένα υποτιμημένο πρόβλημα, αλλά μπορεί να είναι το μεγαλύτερο δίλημα που αντιμετωπίζουν τα θύματα άγριας σπανίδας και τα άτομα που τα βρίσκουν. Η προσκοπική ομάδα διάσωσης άγριας ζωής προσπαθεί εδώ και ένα χρόνο να εκπαιδεύσει ενήλικα μέλη και στελέχη του ελληνικού προσκοπισμού με σκοπό να μπορούν να ανταποκρίνονται στοιχειωδώς σε αυτές τις προκλήσεις, προσκλήσεις διάσωσης της άγριας ζωής του τόπου μας. Ευχαριστώ.